Συναντήσαμε τον Ηλία Κιαχίδη στη Λεκάνη και διασχίσαμε μια απόσταση περίπου 4 χιλιομέτρων εδώ στο δασικό σύμπλεγμα Λεκάνης Δρυμότοπου. Είναι δίπλα μας και μαζί θα μάθουμε φυσικά όλα τα μυστικά της ξυλίας. Κύριε Κιαχίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε εδώ σε ένα πραγματικά μοναδικό τοπίο. Ήρθατε σε μια εποχή πολύ δύσκολη, πολύ σκληρή. Παραγωγική. Και παραγωγική. Ήρθαμε σε αυτήν τη φάση που βλέπουμε τα ξύλα της χρήσιμης ξυλίας, που αυτά τα ξύλα τα βγάζουμε με ούνιμο και τα διαθέτουμε για έπιπλα, για καρέκλες, για ό,τι. Ναι. Τα άλλα είναι τα καυσόξυλα που πάνε για καύση. Από την παραγωγή λοιπόν στην κατανάλωση και τα οποία θα τα δούμε σε λίγο. Πόσο χρονικό διάστημα απαιτείται για να διαμορφωθεί αυτή εδώ η εικόνα που βλέπουμε? Αυτά εδώ για να βγουν να κοπούνε 2 μέρες. 2 μέρες. Αν έχεις όλα τα εργαλεία, είσαι οργανωμένος, σε 2 μέρες τα πετάς έξω. Βέβαια εξαρτάται και από τις καιρικές συνθήκες, έτσι. Βέβαια. Άμα... Τώρα πλέον βλέπετε ότι δεν δουλεύουμε από την παγωνιά και από αυτό. Πρέπει να είναι ο καιρός πολύ καλός για να μπορούμε να δουλέψουμε εδώ πάνω. Αλλιώς είναι τώρα με την παγωνιά δεν... Ένα επάγγελμα όχι και τόσο εύκολο θα έλεγε κανείς. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο. Και επικίνδυνο. Και επικίνδυνο. Για να κοπούνε, για να τραβηχτούν με σειρματόσκηνα σε ποια μέρη είναι δύσκολα, είναι πάρα πολύ δύσκολα. Εγκυμονούν κίνδυνοι. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Πάρα πολύ δύσκολη Αλλά δουλειά. Για ανθρώπους που γνωρίζουν το αντικείμενο. Για έμπειρους ανθρώπους που το γνωρίζουν από πιτσιρικάδες. Σαν και εσάς ένα πράγμα. Πόσα χρόνια? Από 7 χρονών. 7 χρονών. Δουλεύω στα ξύλα. Από 7 χρονών είμαι μάνα, πατέρας, παππούς. Είμαστε στο βουνό. Taking me higher than I've ever been before. I'm holding it back, just wanna shout out, give me more. You're just a hideaway, you're just a feeling. You let my heart escape beyond the meaning. Don't even I can find a way to stop the storm. Oh baby, it's out of my control, what's going on? But you're just a chance I take to keep on dreaming. You're just another day that keeps me breathing. Baby, I love the way that there's something short. Baby, don't stop me. Hide away with me some more. Ένα ακόμη στάδιο εδώ, αυτό. Στο σημείο το οποίο... Βρισκόμαστε τώρα, όπως είπαμε, παρακάτω στα καυσόξυλα. Κορυφές, ό,τι είναι στραβό, ό,τι είναι για καύσιμη ύλη, στην οξιά. Είναι οξιές καταρχήν. Μάλιστα. Και πάνε για καύσιμη ύλη. Όλα.
Και αυτά, ποια περιοδοδόστη βάζονται, από ποια περίοδο? Αυτά είναι κομμένα τώρα, είναι διαθέσιμα, από την, κοπήκαν τον Απρίλιο, τον Απρίλιο κοπήκαν. Τώρα είναι η εποχή τους, δηλαδή για πώληση. Κατευθείαν, έχουν τραβήξει, είναι ξύλα... Έτοιμα για το τζάκι, έτοιμα για τη σόμπα. Έχουν από τον Απρίλιο, έχουν περάσει 5-6 μήνες, είναι τέλεια. Και από την παραγωγή στην κατανάλωση. Ναι, αυτά, ναι, από την παραγωγή στην κατανάλωση. Αυτά τα ξύλα τα βγάζουμε με το τραχτέρ. Παλιότερα ήταν τα ζώα, τα μουλάρια, τα άλογα. Δουλεύαμε με τα άλογα. Τώρα, όσο πέρασαν τα χρόνια, μας βοηθάν τα βουνά. Τα εύκολα μέρη δουλεύουμε με το τραχτέρ. Πίσω στα υδραυλικά, με το καλάθι τα βάζουμε, τα βγάζουμε. Αλλιώς, αν είναι δύσκολα μέρη, πάλι βάζουμε τα ζώα. Σε πολύ δύσκολα μέρη, πάλι βγάζουμε. Μάλιστα. Βλέπουμε ότι απλοποιήθηκε λίγο όσον αφορά το κομμάτι της τεχνολογίας, αλλά παρόλα αυτά το επάγγελμα παραμένει δύσκολο, κύριε Γιαγέρη. Πάρα πολύ δύσκολο. Και πάλι τα ζώα, πάλι είναι μέσα στην υλοτομία. Δεν μπορούμε χωρίς ζώα. Γιατί υπάρχουν βουνά πολύ δύσκολα, επικίνδυνα, που δεν πάει το τραχτέρ. Ναι. Και αναγκαστικά βγάζουμε με τα ζώα τα ξύλα. Μάλιστα. Και τα φέρνουν εδώ πέρα. Ναι. Και τι να πω, είναι πολύ δύσκολη δουλειά. Δεν μπορούν να, αν το καταλαβαίνουν ο κάτος ο κόσμος, την πώληση που γίνεται στο μαγαζί, τους τα λέω. Η αλήθεια είναι, γι' αυτό και ήρθαμε και επιλέξαμε να έρθουμε σήμερα εδώ. Γιατί αν δεν το δει κανείς, δεν μπορεί να το καταλάβει πραγματικά. Να δουν από πού ξεκινάνε τα ξύλα, πώς κοπήκαν, πώς βγήκαν στους δρόμους, πώς θα κατεβούν κάτω, να κοπούν, να πουληθούν. Έχει μια μεγάλη, πολύ μεγάλη διαδικασία. Το τίμημα αυτής της διαδικασίας, το κόστος. Για να πάμε λίγο τώρα και στο βαλάντιο ουσιαστικά του Έλληνα. Κοίταξε, είναι δύσκολο. Για 10 ευρώ στον τόνο, σαν με αυτή τη δουλειά, με αυτούς τον κόπο, δεν είναι κέρδος. Αλλά είμαστε, είναι η δουλειά μας. Είμαστε, δεν μπορούμε να κάνουμε. Όταν έχουμε μια δουλειά, την ξέρουμε χρόνια και την ξέρουμε χρόνια, δηλαδή από παππούδες, πατεράδες, και εμείς σε αυτή τη δουλειά μεγαλώσαμε. Αυτή είναι πλέον 10 ευρώ, 10 ευρώ τι να κάνουμε. Ο κόσμος έχει σφιχτεί πάρα πολύ. Δεν έχουν λεφτά να πάρουν ξύλα. Δεν μας λένε, φέρτε μας έναν τόνο, φέρνε μας για 100 ευρώ ξύλα, για 150. Μάλιστα. Που έχουμε φτάσει. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Όπως υπάρχουν οι κατηγορίες της ξυλίας, της χρήσιμης ξυλίας αλλά και της καύσης, υπάρχουν πλέον και οι κατηγορίες των πολιτών, έτσι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν έναν προγραμματισμό για όλο το χειμώνα και πότε την κάνουν αυτή την παραγγελία, ποια περίοδο. Οι νοικοκυρέοι και αυτές που είναι, θα κάψει ξύλα 10 τόνους, είναι ο Αύγουστος και Σεπτέμβριος. Όλοι οι νοικοκυρέοι προμηθεύονται τόνους. Ναι, τόνους. Οι υπόλοιποι όταν πιάσουν τα κρύα λένε, φέρε μου... Φέρε με έναν τόνο, φέρε με 100 ευρώ, φέρε με 100 ευρώ. Τώρα αυτό το διάστημα είναι όλοι που δεν έχουν λεφτά, που ζορίζονται, που τώρα παίρνουν ξύλα. Μάλιστα. Αλλά οι νοικοκυρέοι που ξέρουν το κουμάντο τους που ξέρουν, Αύγουστο, Σεπτέμβριο έχουμε τη μεγαλύτερη φούρια στην Ελλάδα. Θα κάνουν το κουμάντο τους λοιπόν, και πιο πολύ οι κάτοικοι έτσι ορεινών χωριών. Ορεινών χωριών, όχι, ναι. Κοίταξε, ορεινών χωριών κάνουν δικά τους ξύλα. Μάλιστα. Μιλάμε για Χρυσούπολη, Καβάλα, Ξάνθη, εκεί είναι άλλος. Mm-hmm. Γιατί εδώ στα ορεινά τα χωριά κάνουν, δίνει το δασαρχείο ένα χρόνο, ένα μήνα. Ένα μήνα δίνουν άδεια για φρέσκα και ένα μήνα για ξερά. Για ξερά και τα κάνουν εδώ. Δεν μπορούμε εδώ στα χωριά να πουλήσουμε ξύλα. Ναι. Μόνο ο κάνας παππούς που δεν μπορεί να κάνει ξύλα. Μόνο το έτσι. Κατά τα άλλα, όλη η πώληση γίνεται κάτω. Μάλιστα. Τον Ηλία τον Γιαχίδη, πού μπορεί να το βρει κανείς πέρα από αυτό το δασικό σύμπλεγμα Λεκάνης Δημοτόπου? Πού σε βρίσκει, Ηλία μου, κάποιος? Ή στα βουνά ή στο μαγαζί. Στο οποίο πού βρίσκεται? Διασταύρωση Πετροπηγής. Μάλιστα. Εκεί. Εκεί που συγκεντρώνονται όλα τα ξύλα, που κόβονται και πουλούνται. Είναι πολύ σημαντικό. Και είμαστε τώρα μπροστά, σε λίγο θα το δούμε και αυτό, στην φόρτωση των... Ναι, πώς φορτώνονται, πώς παλιότερα δεν υπήρχαν τα μηχάνημα. Φορτιόντουσαν με τα χέρια στα φορτηγά, όπως τα βλέπουμε τα παλιότερα, που δεν υπήρχαν γερανούς, που ήταν αλλιώς τα πράγματα. Και τώρα ευτυχώς έχουμε τα μηχανήματα και πάλι μας ευκολύνουν πάρα πολύ. Για σκέψου να φορτώσεις αυτά τα φορτηγά με τα χέρια. Με τα χέρια. Με
αυτό το κρύο τώρα, βλέπεις τι, κάθεσαι εδώ και παγώνεις. Είναι κάτω του μηδενός, το ξέρω, το καταλαβαίνω. Σκέψου τώρα με αυτές τις συνθήκες. Ξεκινώντας λοιπόν μια ακόμη εξόρμηση, πάντα χωρίς αποσκευές από το Βουνοχώρι και καταλήγοντας στη Λεκάνη, επιστρέψαμε εδώ, από όπου ξεκινήσαμε, στο Βουνοχώρι και στην Ταβέρνα Βασίλη, η οποία αποτελεί για εμάς ένα πολύ καλό ορμητήριο. Σίγουρα εδώ θα μπορείτε να απολαύσετε καλό φαγητό και άφθονο κρασί. Μια φούγκωση, μια φλόγα έχω μέσα στη καρδιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Λες και μαγιά μου έχεις κάνει φράγκο Συριανή γλυκιά. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς σε βρήκαμε, Βασίλη μου. Είμαστε καλά, καλώς ορίσατε, Γιάννη μου. Πραγματικά σε έναν όμορφο, στην υγειά μας, σε έναν όμορφο φιλόξενο και ζεστό χώρο εδώ, στο Βουνοχώρι, που ο ταξιδιώτης έρχεται και χωρίς αποσκευές, θα έλεγε κανείς, έτσι. Σίγουρα, Γιάννη, εδώ το πρώτο μέλημά μας είναι η φιλοξενία. Ανέκαθεν το Βουνοχώρι ήταν φιλόξενο χωριό. Mm-hmm. Από τότε που ήρθαν οι γονείς μας από τη Μικρά Ασία, οι παππούδες μας, οι γονείς μας, ήταν πολύ φιλόξενοι άνθρωποι. Οποιοδήποτε επισκέπτης ερχόταν, το πρώτο που κάνανε ήταν να τον ταΐσουν και να βρουν ένα μέρος να τον κοιμήσουν. Οπότε αυτό έρχεται ως προσωμείωση στο σήμερα με την ταβέρνα εδώ του Βασίλη. Πόσα χρόνια τώρα? Σαν ταβέρνα από το 99. Από το 99. Το μαγαζί το δημιούργησε ο πατέρας μου σαν καφενείο από το 89 και το ανέλαβα εγώ μετά από το 99 με ρίσκο να το κάνω σαν ταβέρνα, αυτό διότι που μου είναι άρεσε σήμερα. Το πολιόν, αυτό που είναι σήμερα. Και όχι, σιγά σιγά έγινε. Σιγά σιγά, ναι. Αλλά κομμάτι κομμάτι. Είδες ότι ο κόσμος τελικά ανταποκρίθηκε, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ο κόσμος με αγάπησε. Με αγάπησε όπως τον αγαπώ κι εγώ πάρα πολύ και τον ευχαριστώ. Με εκτίμησε και το βλέπω αυτό, το εισπράττω από το την κάθε φορά που θα έρθουν από εδώ, στο μαγαζί. Αν δεν είμαι έξω, με ψάχνω να με βρουν, πού είναι ο Βασίλης, να βγει έξω να μιλήσουμε. Πέρα από το καλό φαγητό που θα έχουμε τη δυνατότητα να τα πούμε, ο κόσμος έρχεται εδώ και για το πολύ καλό κλίμα που επικρατεί στο Βουνοχώρι, έτσι, όσον αφορά τις κλιματολογικές συνθήκες. Αυτό, θα λέει κανείς, έτσι. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια. Έχουμε από τα, να μην σας πω το καλύτερο, δεν θέλω να περιφτολογήσω τώρα, έχουμε από τα καλύτερα κλίματα στην Ελλάδα. Έχω και ένα ζωντανό παράδειγμα, τον εαυτό μου. Τώρα δεν σου έχω πει αυτή την ιστορία ποτέ. Να την ακούσω. Γιατί πραγματικά βλέπουμε μεγάλη διαφορά. Είναι μια αληθινή ιστορία, δικιά μου, προσωπική δηλαδή. Εγώ από τα 12 μέχρι τα 16 είχα προβλήματα με την υγεία μου. Μάλιστα. Έμενα στη Θεσσαλονίκη που είχαν κατέβει γονείς μου, γιατί τα αδέλφια από τα μεγαλύτερα και έπρεπε να σπουδάσουν. Πήγα με Θεσσαλονίκη, 12 με 16 ετών ήμουνα, είχα πρόβλημα με τα νεφρά μου. Οι γιατροί με λέγανε στα 25 θα πάω για αιμοκάθαρση, ψάχναμε να με βρουν νεφρό. Μετά χτυπήθηκε το σηκώτη μου και είχα φοβερά, σοβαρά προβλήματα. Είχα σταματήσει το ποδόσφαιρο το οποίο το υπεραγαπούσα. Και 16 χρονών, από πρωτοβουλία δικιά μου μετά από τους σεισμούς στη Θεσσαλονίκη το 78, αποφάσισα να έρθω στο χωριό να μείνω εδώ, γιατί το αγαπούσα το χωριό από μικρός. Όταν ήρθα εδώ ήταν όλα γκρεμισμένα τα σπίτια. Δεν είχε, έμενε λίγος κόσμος, αλλά τα σπίτια είχαν ερημωθεί, δεν είχε τίποτα. Έμεινα εδώ 1,5 χρόνο και με το διάστημα είδα ότι αρχίζω και δυναμώνω σαν άτομο. Υπήρχε βελτίωση ουσιαστικά στην υγεία. Φοβερή βελτίωση. Έκοψα από μόνος μου τα φάρμακα. Δεν το είπα στην κανένα στους γονείς μου τότε. Και τους είπα: θα πάω στο σχολείο, θα συνεχίσω το σχολείο. Γιατί το είχα σταματήσει και με λένε: καλά, πού πας, είσαι άρρωστος, πού θα πας? Όχι, θα πάω. Και κατέβαινα από εδώ στην Καβάλα, σπουδάσα.
Και εκεί στην αυλή παίζαμε μπάλα. Με βλέπει ένας φίλος και μου λέει: εσύ τι κάνεις, έλα παίξεις την ομάδα μας. Είσαι καλός παίκτης. Ναι. Και λέω: πάρε, εγώ είμαι άρρωστος. Τι άρρωστος είσαι εσύ, έλα. Πήγα, έπαιξα μπάλα. Και μετά από εκεί, εντάξει, ξεκίνησα μια καριέρα 25 χρόνια. Δεν χρειάστηκε να κάνω όντως αιμοκάθαρση και αυτά που με λέγανε για τα νεφρά μου. Και όλο αυτό το πιστεύω το. Πραγματικά σε ζωντανό παράδειγμα στις κλιματολογικές συνθήκες, το κλίμα εδώ του βουνοχωρίου, έτσι. Είναι, το κλίμα είναι όπως τη φωτιά. Όταν η φωτιά θέλει οξυγόνο για να ανάψει, έτσι είναι και εδώ. Έτσι ακριβώς. Το οξυγόνο και στα καίει όλα. Και σου δίνει τη ζωή για να συνεχίσεις. Έτσι λοιπόν ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο βουνοχώρι, κάλλιστα και για αυτόν τον λόγο. Και για το κλίμα, αλλά και για το πολύ καλό φαγητό. Που προσπαθώ. Τόσα χρόνια προσφέρεις και μπορεί να βρει κανείς έτοιμα, της ώρας, σούβλα, τι από σούβλα. Σαββατοκύριακο. Σαββατοκύριακα κυρίως, ναι. Σαββατοκύριακο ανοίγουμε από Πέμπτη, αλλά Σαββατοκύριακο έχουμε σούβλες, κατσικάκι, αρνάκι, ανάλογα τι θα βρούμε, τι θα μπορέσουμε να βρούμε, γουρουνόπουλο έχουμε, κοκορέτσι κάνουμε δικό μας, τζίγερο σαρμά. Το βάλαμε φέτος στο μενού μας το τζίγερο σαρμά και αυτό σπιτικό δικό μας. Και όλα τα κρέατα είναι από εδώ από την περιοχή, δικά μας. Ντόπια. Ντόπια κρέατα. Όπως και οι πατάτες μας δηλαδή είναι δικές μας από εδώ του χωριού. Οι σαλάτες μέχρι ένα διάστημα όσο αντέχουν οι παξέδες μας. Ακριβώς, ακριβώς. Και στη συνέχεια παίρνουμε από τους παρακάτω παξέδες, ζυγό, κρυονέρι, εκεί που έχουν και κάποια θερμοκήπη άνθρωποι και τους κρατάνε. Κοιτάζουμε να ψωνίζουμε από προϊόντα περιοχή. Τριγύρω τοπικά προϊόντα, ντόπια προϊόντα. Έτσι ώστε ο επισκέπτης να έρχεται και να ξανάρχεται. Αυτό καταλαβαίνω. Και ειδικά τις Κυριακές συμβαίνει το αδιαχώρητο εδώ. Τις Κυριακές, ναι, είναι. Εντάξει, κάπου λίγο σφιγγόμαστε, ζοριζόμαστε. Αλλά. Αλλά ο κόσμος το έχει συνδυάσει και σαν εκδρομή. Έρχονται νηστικοί και φεύγουν χορτάδι. Εγώ αυτό ξέρω να πω. Ναι, το και το έχουν συνδυάσει ούτως ή άλλως σαν εκδρομή. Παρά την κρίση, ο Έλληνας βγαίνει, έτσι. Την αφιερώνει μια Κυριακή, δύο Κυριακές το μήνα. Αυτό του έμεινε. Του το Σαββατοκύριακο. Αυτό του έμεινε. Του Έλληνα. Δυστυχώς ο Έλληνας θέλει να βγαίνει. Το βλέπω και εδώ με τους πελάτες μου. Θέλουν να βγαίνουν. Αλλά τους βλέπεις ότι κάπου είναι κουμπωμένοι. Κουμπωμένοι. Και εσύ βέβαια προσαρμόζεσαι ουσιαστικά όσον αφορά τις τιμές. Αναγκαστικά, ναι. Αναγκαστικά. Δεν ανεπάει τις τιμές. Κρατάμε το ίδιο επίπεδο τιμών εδώ και 5-6 χρόνια. Δεν το έχουμε αλλάξει καθόλου. Είμαστε ανοιχτά χειμώνα καλοκαίρι, Βασίλη μου. Είμαστε ανοιχτά όλο τον χρόνο. Όλο τον χρόνο. Το καλοκαίρι, Ιούλιο, Αύγουστο, είμαστε κάθε μέρα. Έξω. Έξω, ναι. Σε έναν πολύ ωραίο χώρο. Έξω σε ένα φανταστικό χώρο. Κάτω από τις καρυδιές και από το φραγκοπλάτανο. Όταν η καβάλα κάτω. Αν είπε 35 βαθμούς Κελσίου μπορεί. Εδώ πέρα σίγουρα. Τουλάχιστον 8 με 10 βαθμούς διαφορά. Και με διαφορετικό αέρα φυσικά. Με διαφορετικό αέρα δροσιάς. Διαφορετικό, έτσι. Και κανείς μετά από τη θάλασσα μπορεί να έρθει εδώ να γευματίσει, έτσι. Το μεσημέρι, ναι, έρχονται πολλοί. Μετά από τη θάλασσα, έστω και μακριά, ανεβαίνουν πάνω για θέλουν να δροσιστούν και να φάνε. Είσαι προορισμός, μάλλον. Ναι. Το πιστεύω αυτό τελευταία. Έχουμε γίνει ένας γευστικός προορισμός. Πώς οραματίζεσαι το μέλλον έτσι, για τα επόμενα 10 χρόνια, μια δύσκολη ερώτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια ευελπιστώ να μεγαλώσουμε το μαγαζί, ένα κι άλλο, και να δώσουμε. Το έχει ανάγκη, αυτό καταλαβαίνω. Το έχει ανάγκη εδώ το χωριό. Και να δώσουμε και κάτι διαφορετικό, πιστεύω, εδώ στο χωριό, εκτός από το μαγαζί, να δώσουμε και κάτι άλλο. Πιστεύω να οργανώσουμε τώρα το σύλλογο θέλουμε να κάνουμε το χωριό, ώστε να έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα. Ώστε ο επισκέπτης που θα έρθει, εκτός από το καλό του φαγητό και το καλό του κλίμα, να βρίσκει και κάτι άλλο να ασχοληθεί. Υπάρχει όραμα. Αυτό επίσης ναι. Καταλαβαίνω. Φυσικά. Φυσικά, όσο είσαι ζωντανός. Πρέπει, ωραία, να λοιπόν. Πρέπει να δημιουργείς. Νομίζω ότι η σημερινή μας εξόρμηση, χωρίς αποσκευές πάντα, έχει τον καλύτερο επίλογο εδώ στο Βουνοχώρι, στη Ταβέρνα Βασίλης, κυρίες και κύριοι, που όσοι την γνωρίζουν καταλαβαίνετε τι εννοούμε και όσοι δεν την ξέρουν πρέπει να τη μάθουν και πρέπει να επισκεφτούν το χωριό, το Βουνοχώρι που απέχει μόλις πόσα 25 χιλιόμετρα από το κέντρο της Καβάλας. Τίποτα. Τίποτα, ναι. Σε απόσταση αναπνοής, δίπλα σας έχετε ένα πραγματικά πάρα πολύ ωραίο χώρο. Λοιπόν, στην υγειά μας, καλά να είμαστε. Στην υγειά μας, χάρηκα που τα είπαμε. Και εγώ. Και... χάρηκα που σας είδα. Καλή συνέχεια λοιπόν για το υπόλοιπο. Εμείς θα γευματίσουμε εδώ στην Ταβέρνα Βασίλης, γιατί έτσι κλείνει αυτό το ταξίδι μας. Πάντα χωρίς αποσκευές. Στην υγειά μας. Στην
παιδιά μας.